Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας παρουσιάσω τη Μάγια, μια καθαρόιμη, εντελώς αμερικάνικη γραμμή μπίγκορ με πολλαπλά χαρίσματα. Γι' αυτό θα σας μιλήσω για ορισμένα από αυτά τα χαρίσματα που έχει η αυτή η αμερικάνικη γραμμή. Είναι σκυλή μεσαίας ταχύτητας, για να μην ξεσύρει τον λαγόν εύκολα, όφελος βέβαια για τον κυνηγόν αυτό. Ένα άλλο χάρισμα που έχει αυτό το σκυλί είναι ο μεσαίος δώρος που έχει, εννοούμε πάντα το γάβγισμα, κλαίει αναδιαστήματα, όχι συνεχώς και ειδικά στο φρέσκο. Ένα άλλο εξίσου στοιχείο που έχει αυτή η αμερικάνικη γραμμή είναι όταν μπει στο κομμάτι του λαγού, γονατά, γρηγορεύει πολύ και στην ουσία κάνει drift πάνω στο βουνό, αλλάζει τον ήχο του γαυγίσματος και σε προειδοποιά ότι κάπου εδώ είναι ο λαγός και από λεπτό προς λεπτό θα ξεφωγιάσει τον λαγό, βέβαια αν δεν ξεσύρει. Ένα άλλο στοιχείο θετικό που έχει αυτή η αμερικάνικη γραμμή είναι η δίωξη που κάνει, είναι απίστευτη μέχρι να γυρίσει τον λαγό στον κυνηγό, ακούραστα. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό για τον ιχνηλάτη είναι το στήσιμο κεφαλής που έχει, που για μένα ένας ολοκληρωμένος ιχνηλάτης πρέπει να υπάρχει το στήσιμο κεφαλής, βέβαια στα δύσκολα. Για να καταλάβετε ορισμένα πράγματα για έναν μπίγκορ καθαρόιμο πώς πρέπει να είναι, εδώ κάτω του αυτή πρέπει να είναι στρογγύλο και να καταλήγει, εδώ στην όσφρηση, στη μύτη. Εδώ το κρανίο πρέπει να είναι ακαταλήγει σε βαθούλωμα. Πάντα η ουρά πίσω πρέπει να υπάρχει άσπρο και να μην ξεπερνά το ύψος 38 με 42 πόντους περίπου. Μιλούμε, είναι μια αμερικάνικη γραμμή με πολλαπλά χαρίσματα, ειδικά για τον λαγό.